Να πούμε τι γίνεται, λίγο, ρε, να πούμε λίγο. Πέσατε μέσα σε όλα τα θέματα. Κοιτάξτε, είχαμε μια αστάθεια γενικότερα προς τα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εκεί είχαμε τις πιο πολλές βροχές. Πέρασε η διαταραχή και από το νομό Αττικής, έδωσε αυτές τις συννεφιές κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Ευτυχώς βέβαια δεν έβρεξε. Έδωσε και υψηλές θερμοκρασίες. Και υψηλές βέβαια θερμοκρασίες. Εγώ είδα σε μια στιγμή κάπου κάτι 23-24. 23-25. Ανέβηκε... δεν είδα στην Αττική. Στην Αττική όχι. Στην όχι. Αττική φτάσαμε μέχρι 23, αν δεν κάνω λάθος, στα πιο ανατολικά τμήματα. Προσεγγίσαμε και τους 24. Ναι, ναι, ναι. Εξαιτίας των νοτιάδων. Αν δεν κάνω λάθος, προς την νότια Πελοπόννησο και την περιοχή της Κρήτης. Εκεί είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Να σας θυμάμαι, ωραία, να έχετε κοντά. Βέβαια, το καλοκαίρι ξεκινάει το Φεβάριο. Και τελειώνει το καλοκαίρι, τελειώνει το Δεκέμβρη. Μέσα στη Μουντίλα. Ακριβώς τελειώσουν οι νοτιάδες. Κατάλαβες, είναι ο κόσμος με τις νοτιάδες. Έτσι είναι. Βέβαια, να δούμε τώρα ποιο είναι το αίτιο αυτών των υψηλών θερμοκρασιών. Δείτε στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Υπάρχει ένα βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Αυτό τώρα το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί προς τα ανατολικά, βορειοανατολικά τμήματα. Θα σηκώσει και αφρικανική σκόνη, άρα λοιπόν θα έχουμε έτσι ένα έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης τις επόμενες ημέρες. Ταυτόχρονα όμως θα έχουμε και πολύ θερμές αέριες μάζες, οι οποίες θα φτάσουν μέχρι και τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Σήμερα θα έχουμε και βροχές, λασποβροχές, οι οποίες θα είναι περισσότερες αύριο για να αρχίσει βέβαια ο καιρός. Οι βροχές μάλλον να υποχωρούν από τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά για τη σημερινή σήμερα. Και μας έχει κάνει και κίτρινα τα μπαλκόνια όλα, έτσι. Βεβαίως. Είναι και η γύρι, αλλά μαζί, και η αφρικανική σκόνη. Βεβαίως. Ναι. Είναι και η αφρικανική όλα σκόνη. Όλα τα μπαλκόνια κίτρινα. Εμείς πρέπει να την. Την Παρασκευή σκουπίζουμε και βγαίνει. Πρέπει να τη διώξουμε τη γύρι. Βεβαίως. Αν είμαστε αλλεργικοί, πρέπει οπωσδήποτε να απομακρύνετε για να μην έχουμε. Και από τα κάγκελα και από κάγκελα, γιατί βγαίνουν μέσα. Ακουμπάμε τη γύρι και μετά. Κατάλαβε πάνω λίγο. 4 χρόνια μένα στο Φάληρο. Δεν είχα τέτοια πράγματα προβλήματα. Στο Φάληρο. Τώρα για Παρασκευή. Τα έχουμε όλα αυτά. Και γύρι και απ' όλα. Ναι, είναι κοντά τα δέντρα εκεί και τα λοιπά. Κάτι και αρκούδε λίγο από το Καρέα. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Τρίτη, βλέπετε ότι σιγά σιγά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα έχουμε έτσι ένα νεφελώδη καιρό. Αυτός ο νεφελώδης καιρός αργότερα θα συνοδευτεί και από βροχές, ιδιαίτερα προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, λασποβροχές θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίες θα είναι πιο πολλές προς τη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα, δηλαδή προς την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη και πρόσχερες τοπικές καταιγίδες. Όσο πιο νότια... βλέπω στα δυτικά. Βεβαίως. Όσο πιο νότια και πιο ανατολικά βρισκόμαστε, βλέπετε, δεν θα επηρεαστούμε από τις βροχοπτώσεις. Θα έχουμε βέβαια αραιές συννεφιές κατά τόπους πιο πυκνές. Θυελώδεις συννοτιάδες μέσα στο Ιόνιο θα προσεγγίζουν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ. Στον αντίποδα, μέσα στο Αιγαίο, ο νοτιάς δεν φαίνεται να ξεπερνά τα 5 με 6. Και αυτό βέβαια είναι και το αίτιο και της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, αλλά και των ανεβασμένων θερμοκρασιών, όπου όπως βλέπετε προς τα δυτικά και νότια. Βεβαίως, θυελώδης. Προσεγγίζουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ, θα προσεγγίσουμε μάλλον ακόμη και τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά τμήματα του Ιωνίου Πελάγους. Και αυτή η εξέλιξη μεταφέρει και την αφρικανική σκόνη, αλλά ανεβάζει και περισσότερο τον υδράργυρο. Δείτε ότι προς τη δυτική ηπειρωτική χώρα θα προσεγγίσουμε και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ο άνεμος, ο νότιο-ανατολικός, λειτουργεί σαν καταβάτης. Κατέρχεται δηλαδή από την οροσειρά της Πίνδου και άρα θερμαίνεται περισσότερο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία στα δυτικά επιρροτικά. Θα κάνει όμως αρκετή ζέστη και προς τη Βόρεια Κρήτη, όπου επίσης και εδώ ο νοτιάς λειτουργεί σαν καταβάτης και επίσης θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 25 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα θα προσεγγίσουμε τους 18 βαθμούς Κελσίου και προς τα ανατολικά θα είμαστε κοντά στους 20 με 22 βαθμούς. Πάμε να δούμε και τον νομό Αττικής, όπου για σήμερα Τρίτη αναμένουμε αραιές συννεφιές κατά τόπους πιο πυκνές. Άμα θα βγουν κάποιες τοπικές λασποβροχές, αυτές θα αφορούν κυρίως τις βραδινές ώρες από αργά, δηλαδή το απόγευμα και στη συνέχεια. Νοτιάδες και εδώ οι άνεμοι, με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Και βέβαια θα έχουμε και εδώ μεταφορά αφρικανικής σκόνης με τον υδράργυρο κοντά στους 20 με 22 βαθμούς αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Μια χαρά καιρό θα έχουμε σήμερα. Βεβαίως, πάμε να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας, όπου εδώ υπάρχει πιθανότητα, περισσότερο αυξημένες οι πιθανότητες να δούμε τοπικές λασποβροχές, ιδιαίτερα καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα. Θα έχουν φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη η σκόνη. Βεβαίως, βεβαίως. Ισχυρός ο νοτιάς, θα το δούμε μετά το Μανώλη το επεισόδιο αυτό της αφρικανικής σκόνης, πώς μεταφέρεται. Σκόνη, τι γίνεται. Και βέβαια θα φτάσει. Πρέπει να μας εξηγήσεις πώς φτάνει η σκόνη τόσο ψηλά. Θα το εξηγήσουμε στον επόμενο μας χάρτη με τον υδράργυρο στη Θεσσαλονίκη μέχρι 18 βαθμούς. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης. Δείτε σκόνη, λοιπόν πώς σηκώνεται με τους χρωματισμούς από την πλευρά της Αφρικής. Κάτσε ένα λεπτό. Εδώ ένα είχαμε λεπτό. Το βαρομετρικό χαμηλό. Ναι, ναι, ένα λεπτό. Αυτή, εδώ γίνεται, εκεί που δείχνει εσύ που γίνεται το βαρομετρικό χαμηλό,
αρχίζει και σηκώνεται ο αέρας και σηκώνει και σηκώνει. Πολύ σωστά. Γιατί Μανώλη, σε ένα βαρομετρικό χαμηλό επικρατούν οι ανωδικές κινήσεις. Δηλαδή ο ατμοσφαιρικός αέρας ανεβαίνει προς τα επάνω. Από κάτω προς τα πάνω. Πολύ σωστά. Α, και έτσι μπράβο. Λοιπόν, επειδή περνάει από περιοχές της Αφρικής όπου υπάρχει έτσι αυξημένη συγκέντρωση σκόνης, είχε ένα αποτέλεσμα καθώς μεταφέρεται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία βλέπω. Έτσι. Βέβαια και φτάνει. Και ανεβαίνει πάνω. Βαλκάνια ανεβαίνει τώρα. Και στα βόρεια Βαλκάνια φτάνει μέχρι πολλές φορές αγγίζει και τη Ρωσία. Δηλαδή είναι τόσο ισχυρά. Τόσο ψηλά, τόσο ισχυρή είναι η άνεμη. Δεν πλέει τη Ρωσία σου λέει. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Η ποσότητα ατμοσφαιρική σκόνη μέσα στο βαρομετρικό χαμηλό. Και όπως μετατοπίζεται και αυτό το κύμα καουκαιρίας, ανάλογα τις περιοχές στις οποίες θα περάσει, μεταφέρει και την αφρικανική σκόνη. Εγώ το βλέπα μέχρι το σπίτι μου. Δηλαδή λέω, αμάξι μου μέχρι εδώ. Νόμιζα ότι στην Κρήτη είναι. Αλλά πάει μέχρι επάνω. Πάει μέχρι πολύ μεγάλα γεωγραφικά πλάτη για την κυρία Ήπειρο, βεβαίως. Και βλέπετε βέβαια ότι κοντά στην Πέμπτη θα εκτονωθεί αυτό το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης. Πολύ έντονο κόκκινο είναι πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο, βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλες οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και πολύ μάλιστα. Μεγάλη βέβαια και η μεταφορά αντίστοιχα αφρικανικής σκόνης. Άρα Κρήτη, βλέπω εδώ πέρα. Δωδεκάνησα δύσκολα. Τα Δωδεκάνησα και όλη η Ελλάδα. Και οι Κυκλάδες. Αλλά και πιο πριν αν πάει. Από όλη την Ελλάδα. Έτσι, αν ξαναπάει πιο πίσω το βίντεο. Άμα ξαναφύσουμε. Πελοπόννησο. Αφήναμε το χάρτη πάλι να πάει λίγο πιο πίσω, θα βλέπαμε ότι πράγματι ολόκληρη η χώρα, δείτε πώς σηκώνεται αυτό το κύμα αφρικανικής σκόνης, καλύπτει και την περιοχή της Ισπανίας και η Ιταλία και η Μεσόγειος κανεβαίνει. Πάει προς τα Βαλκάνια, Βόρεια Ιταλία, Βόρεια Βαλκάνια, κινείται σε πολύ μεγάλα γεωγραφικά πλάτη για την κυρία Ήπειρο και καλύπτει όλη βέβαια τη χώρα μας. Εδώ είναι τα πιο έντονα βέβαια χρώματα, οι μεγαλύτερες ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Τετάρτη βλέπουμε αυτές. Βεβαίως, αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη σιγά σιγά. Τα πιο έντονα έχεις δίκιο, τα πιο έντονα είναι στην Κρήτη. Στα Κύθυρα και στα νότια και στις νότιες Κυκλάδες. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πιο κοντά άλλωστε και στις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Μεταφέρεται πιο εύκολα αυτή η ποσότητα αφρικανικής σκόνης. Και στη συνέχεια, βέβαια, με την ξηρή και την υγρή εναπόθεση όπως γίνεται στη μετεωρολογία, θα αρχίσει σιγά σιγά να καθαρίζει η ατμόσφαιρα, να περιορίζεται αυτό το κύμα αφρικανικής σκόνης προς την πλευρά της Τουρκίας αλλά και της Κύπρου. Θα αρχίσει σιγά σιγά να καθαρίζει η ατμόσφαιρα είτε με τις λασποβροχές που θα έχουμε, είτε με τη βοήθεια βέβαια και των ανέμων. Στα εξηγεί ωραία. Πολύ καλά. Εξηγεί ωραία, επιστήμονας. Και θέλω και μία τελευταία ερώτηση εγώ. Βεβαίως. Είχαμε πανσελινό. Α, δεν τελειώσαμε. Πρέπει να είχαμε πανσέλινο. Πρέπει να είχαμε πανσέλινο. Δεν το γνωρίζω βέβαια. Σελινιάστηκαν πολύ χθες. Ναι. Θέλω να πω ότι. Μπακαλιάρο, κορδαλιά, πανσέλινο. Ναι, βέβαια. Όλα μαζί. Το καθολικό πάρτι ορίζεται μία. Μετά την Ισημερία, στην πρώτη Πανσέλινο, μετά την Ισημερία, μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά. Μία εβδομάδα μετά. Το Καθολικό Πάσχα. Ναι, ναι. Το Καθολικό Πάσχα. Μετά την Ισημερία, που είχαμε σήκωση του μηνός, έτσι. Ακολούθησε η Πανσέλινο εχθές και ορίζεται μία εβδομάδα μετά, άρα. Για το Κυριακή, Καθολικό Πάσχα. Μπράβο. Είμαστε στη μεγάλη εβδομάδα. Το Ορθόδοξο. Το Ορθόδοξο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα μήνα μετά. 5 Μαΐου, 5 Μαΐου πρέπει να είναι. Είμαστε κοντά. Πάλι είναι με το φεγγάρι εκεί, αλλά δεν τα ξέρουμε καλά. Εγώ δεν το γνωρίζω. Από ζώδια ξέρεις. Δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις από ζώδια. Δεν ξέρω τι τα ζώδια. Δεν το γνωρίζω. Αύριο θα το συζητήσουμε. Βεβαίως. Αύριο θα το συζητήσουμε. Γιατί το φεγγάρι είναι μετεωρολογία, είναι όλα αυτά. Παίζει βέβαια το ρόλο του. Και αστρολογία σιγά σιγά. Και αστρολογία. Εδώ τι παίζει. Τελειώσαμε. Όχι. Πάμε να δούμε λοιπόν και στον επόμενο μας χάρτη πώς θα μεταφερθούν αυτές οι θερμές αερίες μας. Γιατί είδατε χαρακτηριστικά ότι από τη Βόρεια Αφρική αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί πιο ανατολικά με το βαθύ πορτοκαλί και κόκκινο χρώμα. Είναι οι πολύ θερμές αέριες μάζες που ταυτόχρονα 27. Θα ανέβει αρκετά ο υδράργος ακόμη και κοντά στους 27 βαθμούς για τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, την περιοχή της Κρήτης. Βεβαίως, τα δυτικότερα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας, αρκετή η ζέστη για την εποχή. Θα έχουμε έτσι ένα έντονο επεισόδιο θερμής μεταφοράς, ταυτόχρονα βέβαια και με μεγάλη έτσι ένταση αφρικανικής σκόνης που θα μεταφερθεί από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς τη χώρα μας.